το να κάνω ένα καθιστό βίντεο πλέον είναι άθλος, να ξέρετε, άθλος. Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα βίντεο που αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για μαλλιά, για τα αγαπημένα μας μαλλιά. Για τα μαλλιά, τα δικά μου εδώ πέρα που σας έχουν κλέψει την καρδιά πραγματικά και όχι άδικα, διότι πραγματικά μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο τα μαλλιά μου έχουν μακρύνει πάρα πολύ. Γιατί έβλεπα κι εγώ κάποια βίντεο που ήμουν ήδη έγκυος και πόσο κοντά ήταν τα μαλλιά μου και πώς μέσα μέχρι το Γενάρη, Φλεβάρη, τα μαλλιά μου πραγματικά έγιναν εντελώς διαφορετικά, πάρα πολύ πλούσια, μακρύνανε πάρα πολύ, τώρα τα έχω κάνει και μπουκλές, κοίταξτε εδώ. Τόσο μακρύ μαλλί εγώ πρέπει να είχα τελευταία φορά στο δημοτικό. Σας είχα ζητήσει στο προηγούμενο βίντεο να μου γράψετε από κάτω κάποιες ερωτήσεις, όπως και στο Instagram σας είχα πει να μου στείλετε κάποιες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα Q&A βίντεο. Και οι περισσότερες ερωτήσεις, υπήρχαν κι άλλες βέβαια, αλλά οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν για τα μαλλιά μου, γιατί πραγματικά έχετε ξετρελαθεί, όπως και ένα βίντεο για την προωρότητα και για την εντατική. Η μέρα στην εντατική και ότι θα ήταν καλό να κάνω ένα τέτοιο βίντεο για να σας βοηθήσω. Αυτό ακόμα μέσα στο μυαλό μου το επεξεργάζομαι για το πώς και τι μπορεί να γίνει, γιατί σας έχω πει πώς νιώθω ακόμη για αυτό το διάστημα της ζωής μου, οπότε ίσως κάποια στιγμή να έχουμε ένα τέτοιο βίντεο. Αλλά για τα μαλλιά, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά να σας μιλήσω και να σας πω τα μυστικά μου και το τι έχω κάνει εγώ για να τα φτάσω και να τα έχω τόσο λαμπερά και τόσο μακριά, πραγματικά θέλω να μοιραστώ μαζί σας τα tips που έχω, τα tips που έχω μάλλον. Οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Από πόσο καιρό έχω να το πω αυτό, το πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όντως πάμε και θα σας πω το πιο σημαντικό στάδιο για εμένα, για υγιή, λαμπερά, μακριά μαλλιά, χωρίς ψαλίδα, είναι η αποφυγή θερμότητας, όπως και να το κάνουμε. Αυτά που ακούτε από μέσα είναι ο μικρός που είναι στην κούνια εδώ αυτή τη στιγμή και προσπαθεί να κοιμηθεί και έχει βρει κάποιο κουκλάκι και το κουνάει. Λοιπόν, η θερμότητα είναι το α και το ω. Να ξέρετε ότι εγώ όλο αυτό το διάστημα από την εγκυμοσύνη μέχρι και σήμερα έχω ελαττώσει τη θερμότητα πάρα πολύ. Έχω βρει εργαλεία και προϊόντα μαλλιών τα οποία με βοηθάνε όταν θα χρειαστεί και εγώ λίγο να φτιάξω το μαλάκι μου, να πάω κάπου, να γυρίσω ένα βίντεο και να θέλω να είναι το μαλλί μου έτσι λαμπερό και με τις μπουκλίτσες του ή να είναι ίσιο. Που με βοηθάνε για τη θερμότητα, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προϊόντα θερμότητας, να έχετε προϊόντα θερμοπροστατευτικά, γιατί βοηθάνε. Μην νομίζετε ότι δεν βοηθάνε και είναι ένας μύθος, όντως βοηθάνε αυτά τα προϊόντα. Αλλά για μένα το α και το ω είναι να προσπαθήσετε να ελαττώσετε τη θερμότητα όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείτε. Είναι πραγματικά το α και το ω. Πρώτο είπαμε ότι έχω σχεδόν βγάλει από την καθημερινότητά μου τη θερμότητα, δηλαδή θα κάνω το πιστολάκι μου όπως σας είπα στη μεσαία σκάλα, αλλά μετά για να κάνω μπούκλες ή να σιώσω τα μαλλιά μου ή θα το κάνω αυτό στο κομμωτήριο, στη σύση, ή θα το κάνω μόνη μου όπως σήμερα ας πούμε για το βίντεο, αλλά σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Με έχετε δει ότι στα περισσότερα μου βίντεο και vlogs το μαλλί είναι πιασμένο. Προτιμώ να είναι πιασμένο και πάντα με κοκαλάκια τα οποία δεν σπάνε αυτά τα σπυρωτά, πώς τα λένε τώρα, καταλάβατε πια λέω αυτά πολύ καλά, όπως και τα scrunchies, και αυτά δεν σπάνε τα μαλλιά, τα άλλα τα ελαστιχία νιώσω να είναι φθύρουν την τρίχα και η τρίχα σπάει, οπότε αυτό δεν το θέλουμε για να έχουμε μακριά μαλλιά. Και να σας πω ότι τα προϊόντα τα οποία εγώ χρησιμοποιώ εδώ και αρκετούς μήνες, τους τελευταίους μήνες σας τα έχω ξαναδείξει και στο Instagram, σας έχω ξαναμιλήσει για αυτά, είναι από την Orgen, χρησιμοποιώ από το σαμπουάν μέχρι και το θερμοπροστατευτικό. Βασικά και τα τέσσερα προϊόντα αυτά που έχει η σειρά, γιατί έχει σαμπουάν, έχει τη μάσκα, έχει το αγαπημένο μου, θα σας πω σε λίγο, το θερμοπροστατευτικό προϊόν, όπως και το conditioner, έχει από όλα δηλαδή αυτή η σειρά. Χρησιμοποιώ αυτά τους τελευταίους μήνες και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, διότι περιέχει μέσα αυτή η σειρά το Morocco Argan Oil, που ξέρετε όλοι ότι κάνει πάρα πολύ καλό στα μαλλιά μας, τα κάνει και πάρα πολύ λαμπερά. Δεν έχω βάλει λαδάκι να ξέρετε τώρα αυτή τη στιγμή. Αλήθεια σας λέω, έχω λουστεί εδώ με τα αγαπημένα μου σαμπουάν, αλλά δεν έχω βάλει λαδάκι. Και αυτή εδώ η σειρά προσφέρει στα μαλλιά μας 7 δράσεις, όπως επαναφορά της ελαστικότητας, επανόρθωση των μαλλιών, τα θρέφει, τα κάνει πιο λαμπερά, αντιφρίζει αποτέλεσμα, κάτι το οποίο εγώ πραγματικά θέλω στα μαλλιά μου, πρόληψη της ψαλίδας, ενυδάτωση, ενδυνάμωση στα μαλλιά και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που θέλουμε όλες για τα μαλλιά μας. Χρησιμοποιώ αυτή τη σειρά περίπου από τον Μάιο, ίσως και λίγο νωρίτερα αν δεν κάνω λάθος. Την έχω λατρέψει αυτή τη σειρά και όχι μόνο για το ότι κάνει ό,τι υπόσχεται, αλλά και γιατί μυρίζουν τα προϊόντα της τέλεια. Τα μαλλιά μου έχει τύχει, παιδιά, πάρα πολλές φορές να βγω εκτός σπιτιού, είτε να πάω σε φίλες, είτε να χρειαστεί να πάω σε κάποια δουλειά. Γιατί τώρα με τον ιό έχω λατώσει πάρα πολύ τις εξόδους μου και να μου πούνε, με συγχωρείτε αν κάποιος δεν με γνωρίζει, ποιο άρωμα φοράτε? Και λέω, δεν είναι το άρωμά μου, είναι το σαμπουάν μου. Και τρελαίνω τον κόσμο, γιατί πραγματικά μένει το άρωμα.
για μέρες τα μαλλιά. Και το καλοκαίρι, να ξέρετε που είχα πάει στην Καλαμάτα διακοπές. Ας μου ρίξω λίγο ακόμα. Το καλοκαίρι που είχα πάει στην Καλαμάτα διακοπές, είχα ξεχάσει να πάρω το άρωμά μου μαζί και έριχνα το θερμοπροστατευτικό πάνω στα ρούχα μου. Για να μυρίζω ωραία. Άλλο ένα πολύ σημαντικό στάδιο είναι το χτένισμα, το βούρτσισμα, το ξεμπέρδεμα των μαλλιών μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Όταν παίρνεις μια βούρτσα η οποία δεν είναι κατάλληλη για το δικό σου τύπο μαλλιών, γιατί ναι, υπάρχουν κατάλληλες βούρτσες για το καθενός τον τύπο μαλλιών, προφανώς και σπάς την τρίχα. Εγώ λατρεύω αυτές τις δύο τις βούρτσες που έχω. Έχω μία, αυτή εδώ πέρα, η οποία την έχω για στεγνά μαλλιά. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό, ναι, και όμως αυτή εδώ με βοηθάει για στεγνά μαλλιά. Και αυτή εδώ πέρα που έχει τις πολλές μικρές τριχούλες, την έχω για βρεγμένα μαλλιά. Αυτή είναι μία βούρτσα για εξτέ. Αυτή είναι στην ουσία, γι' αυτό έχει εφευρεθεί η συγκεκριμένη βούρτσα, για να μπορεί μια γυναίκα που έχει εξτέ στα μαλλιά της να τα χτενίζει χωρίς οι κόμπι να πιάνονται. Δεν υπάρχει αυτή η βούρτσα. Μια τέτοια βούρτσα, να ξέρετε ότι είναι ιδανική για όλες εσάς που τα μαλλιά σας μπερδεύονται πάρα πολύ εύκολα, και σας καταλαβαίνω πάρα πολύ, διότι όταν έχεις πάρα πολύ μαλλί και μακρύ, όπως και να το κάνεις, η αλήθεια είναι ότι λίγο ταλαιπωρείσαι παραπάνω στο ξεμπέρδεμα. Και θέλω να σας δείξω λίγο τον σωστό τρόπο χτενίσματος. Σας τον έχω ξαναδείξει, αλλά θέλω να σας τον δείχνω συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, γιατί αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος για να χτενιστείτε και να μην καταστρέψετε την τρίχα σας. Παίρνετε τη βούρτσα και ξεκινάτε να χτενίζετε τα μαλλιά σας από κάτω και σιγά σιγά να πηγαίνετε προς τα πάνω. Βλέπετε? Αυτό. Όχι έτσι, γιατί ό,τι κόμπος υπάρχει εδώ θα κατέβει και πιο κάτω και θα φρακάρει και πέρα η βούρτσα και θα παιδευτείτε και θα υποφέρετε. Ενώ έτσι ξεμπερδεύετε σιγά σιγά και τόσο απαλά. Δεν θέλει αυτή την κίνηση. Ξέρω ότι βιάζεστε, ξέρω ότι πλέον οι περισσότερες γυναίκες δουλεύουμε, έχουμε παιδιά, νοικοκυριό, σχολεία, δεξιά και αριστερά, και λες ότι το βούρτσισμα των μαλλιών είναι μια πολυτέλεια πλέον. Ακόμα και το βούρτσισμα των μαλλιών, και σας καταλαβαίνω. Αλλά προσπαθήστε να αφιερώσετε έστω 5 λεπτάκια για να μπορέσετε να κάνετε αυτή εδώ τη διαδικασία που σας δείχνω. Για να ξεμπερδέψετε τα μαλλιά σας. Και θα με θυμηθείτε, γιατί έτσι δεν σπάνε οι άκρες. Επίσης θέλω να σας πω να μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε μάσκα μαλλιών. Η μάσκα μαλλιών, αν δεν θέλετε καθημερινά ή κάθε φορά που κάνετε μπάνιο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε 1 με 2 φορές την εβδομάδα, αν εσείς δεν το θέλετε ή οτιδήποτε, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να το έχει στο μυαλό του. Αλλά θέλω να σας πω ένα κολπάκι που μπορείτε να κάνετε με τη μάσκα. Καταρχάς πρέπει να διαβάζετε πάνω στη συσκευασία πόσο χρόνο προτείνει ο κατασκευαστής να αφήσετε την μάσκα πάνω στα μαλλιά σας. Η συγκεκριμένη, ας πούμε, είναι για 3 λεπτά. Οπότε βάλτε την ποσότητα που θέλετε, την απλώνετε σε μήκη και άκρες. Τώρα, αν έχετε πιο ξηρά μαλλιά και θέλετε να βάλετε και πιο κοντά στη ρίζα, μπορείτε να το κάνετε. Εγώ που έχω λιπαρά μαλλιά δεν το κάνω, να σας πω την αλήθεια. Και πάντα προς το τέλος, εγώ που έχω λιπαρά μαλλιά, άλλο ένα κολπάκι. Μπορείτε να ρίχνετε λίγο πιο δροσερό νερό για να καθυστερεί λίγο περισσότερο η λιπαρότητα να εμφανιστεί. Απλώνετε μάλλον τη μάσκα στα μήκη και στις άκρες των μαλλιών σας, και όσο είναι ο χρόνος που σας λέει ο κατασκευαστής, π.χ. αυτά τα 3 λεπτά, εγώ κάνω απαλό μασάζ στις άκρες των μαλλιών μου. Σιγά σιγά, χωρίς να μπερδεύω τα μαλλιά, σιγά σιγά και απαλά. Αν έχετε και μια βούρτσα η οποία είναι ιδανική να μπαίνει μέσα στο μπάνιο, γιατί δεν είναι και όλες ιδανικές, μπορείτε να έχετε και μια τέτοια βούρτσα. Εγώ έχω μια τώρα. Θα σας γράψω από κάτω ποια είναι, γιατί δεν θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται η εταιρεία. Τέλος πάντων, για να μην σηκωθώ τώρα, είναι πάρα πολύ ωραία να, όταν βάζετε τη μάσκα ή το conditioner σας στα μαλλιά, να κάνετε με την ίδια διαδικασία που σας έδειξα από κάτω προς τα πάνω και να ξεμπερδεύετε τα μαλλιά σας, γιατί έτσι είναι πιο εύκολο, γιατί έχετε πάνω τη μάσκα η οποία και τα θρέφει και τα μαλακώνει, το conditioner αντίστοιχα, και μπορείτε έτσι να είσαστε πιο άνετοι μετά στο ξεμπέρδεμα, αφού βγείτε από το μπάνιο. Επίσης, σε όσες μπερδεύονται πολύ τα μαλλιά, να σας πω ένα tip: όταν κάνετε το λούσιμό σας στο μπάνιο και βγείτε από το μπάνιο, όταν θα έρθει η ώρα να πιάσετε την πετσέτα, αν χρησιμοποιείτε πετσέτα, μην γυρνάτε τούμπα και βάζετε την πετσέτα, γιατί έτσι μπερδεύονται τα μαλλιά περισσότερο. Καλό είναι να κάνετε αυτή την κίνηση. Να τυλίγετε τα μαλλιά έτσι, και έτσι να παίρνετε την πετσέτα και να την βάζετε πάνω στα μαλλιά σας, γιατί αν γυρνάτε τούμπα, φεύγουν οι τρίχες, τα μαλλιά σας μάλλον προς τα κάτω. Μετά το αν γυρνάτε, ξαναφεύγουν πίσω και μπερδεύονται ακόμα περισσότερο. Οπότε έτσι θα γλιτώσετε πολύ χρόνο, πιστέψτε με. Κάτι άλλο που πολλές δεν ξέρουμε και πολλές το κάνουμε, και εγώ το κάνω. Θα σας το πω τώρα στα συμβούλια, αλλά εγώ το κάνω. Συνεχίζω και το κάνω. Βέβαια, τα μαλλιά μου εμένα είναι μια χαρά και έχουν μακρύνει και ψαλίδα ελάχιστη πάνω στα μαλλιά μου. Γενικότερα και είναι λαμπερά. Δείτε εδώ τι γίνεται. Συγγνώμη για αυτό που ακούστηκε. Είναι κάτι το οποίο δεν θα σας περάσει από το μυαλό, αλλά όσους κομμωτές και αν έχω ρωτήσει, μου λένε καλύτερα τα μαλλιά στον ύπνο να είναι ελεύθερα. Μην τα πιάνετε. Ακόμα και με αυτά τα κοκαλάκια, τα λαστιχάκια μάλλον, τα οποία δεν φθείρουν την τρίχα, ακόμα και με αυτά,
πώς τα λένε, τα σπυρωτά. Καταλάβατε τώρα εσείς τι λέω. Ή τα scrunchies, ακόμα και αυτά, καλύτερα το βράδυ τα μαλλιά να είναι ελεύθερα. Αυτά είχα να σας πω, αυτά εγώ κάνω λίγο πολύ. Υπάρχουν και άλλες συμβουλές που μπορώ να σας δώσω, αλλά είναι πράγματα τα οποία εγώ δεν τα κάνω, όπως θα μπορούσα να σας προτείνω ένα αντιλιακό μαλλιών, ας πούμε, ή... Δεν θέλω. Θέλω να σας πω τι έκανα εγώ πραγματικά αυτούς τους μήνες, τι προϊόντα εγώ χρησιμοποιούσα αυτούς τους μήνες και τα μαλλιά μου μάκρυναν τόσο πολύ και έχουν γίνει τόσο πολλά. Επίσης, ήθελα να σας πω, γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ, αν παίρνω κάποιες βιταμίνες. Ένα διάστημα με είχαν φοβήσει πάρα πολλές και μου λέγανε, έλεγα, νομίζω ήταν Γενάρης, Φλεβάρης, που λέγανε, παιδιά, δείτε πόσο έχουν μακρύνει τα μαλλιά μου και πόσο πυκνά έχουν γίνει. Και πάρα πολλές μανούλες μου λέγατε, κάτσε να φτάσεις στο πρώτο τρίμηνο να δεις τι τριχόπτωση θα έχεις. Κάποιες άλλες, κάτσε να φτάσεις στο πρώτο εξάμηνο να δεις τι τριχόπτωση θα έχεις. Και εκεί είχα πάθει σοκ. Λέω, θα μείνω. Μου λέγανε πάρα πολλές ότι είχαν μείνει με τα μισά μαλλιά. Και λέω, δεν θέλω. Είχα πάει τότε, είχα πάρει κάποιες βιταμίνες για τα μαλλιά. Είχα πάρει για περίπου 1,5 μήνα. Η αλήθεια είναι ότι το έκανα όταν είχα ξεκινήσει ήδη να βλέπω λίγο τριχόπτωση. Και επειδή είχα τρομάξει, ξεκίνησα να παίρνω τις βιταμίνες. Μετά απλά τις έκοψα απότομα. Γιατί τις είχα παραγγείλει από το εξωτερικό. Μετά δεν υπήρχε απόθεμα, δεν τις βρήκα, οπότε έμεινε εκεί. Και επειδή είδα ότι παρόλο που δεν πήρα τα μαλλιά μου ήταν μια χαρά, σταμάτησα να παίρνω και τις βιταμίνες, οπότε δεν έχει σχέση. Βιταμίνες, σε καμία περίπτωση. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Ελπίζω να σας βοηθήσουν οι συμβουλές που σας έδωσα. Σας είπα ότι το πιο σημαντικό για εμένα είναι η θερμότητα. Ότι πρέπει η θερμότητα να λατωθεί, όχι να κοπεί, γιατί όλες θέλουμε να έχουμε περιποιημένα μαλλιά σίγουρα, αλλά τουλάχιστον προσπαθήστε, μην ξεχνάτε το θερμοπροστατευτικό σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην λέτε ότι, α, όχι, εντάξει, πόσο μπορεί να βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ. Είναι σαν τι να σας πω τώρα. Σαν τι να σας το περιγράψω. Δεν μου έρχεται. Δεν μου έρχεται κάτι. Έχετε καταλάβει εσείς τώρα ότι σαν το αντιλιακό. Φανταστείτε τώρα να βγείτε στην παραλία χωρίς να έχετε βάλει αντιλιακό. Πώς θα γυρίσετε σπίτι. Εγώ μπορώ να σας δείξω πώς θα γυρίσω σπίτι. Έτσι. Κατά κόκκινη. Πιο κόκκινη από αυτό δεν γίνεται. Αυτή η σειρά κιόλας είναι και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Δηλαδή δεν είναι ακριβά για να πεις ότι, α, δεν μπορώ να πάρω ένα θερμοπροστατευτικό. Είναι πάρα πολύ οικονομικά. Και προσπαθείτε να σκεφτείτε τα μαλλιά σας σαν το σώμα σας που φοράει μόνο το μαγιό, το πιστολάκι σε τον ήλιο και να το βγάλετε έξω έτσι, να το εκθέσετε, ας πούμε, το σώμα σας στον ήλιο χωρίς αντιλιακό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι γίνεται και με τα μαλλιά. Το πιστολάκι είναι ο ήλιος. Τα μαλλιά μας είναι το γυμνό σώμα χωρίς αντιλιακό στον ήλιο. Οπότε τι γίνεται. Αυτά είχα να σας πω. Τώρα, αν αποφασίσω να κάνω και το επόμενο Q&A που σας είχα πει, δηλαδή να σας λύσω τις περισσότερες απορίες που θέλετε εσείς, γιατί οι περισσότερες απορίες, οι επόμενες περισσότερες απορίες ήταν αυτό που σας ανέφερα πριν, όπως και το αν θέλω να κάνω δεύτερο παιδί, τι έχουμε αποφασίσει, ή αν είμαι έγκυος. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, γιατί έχουμε εκεί πάρα πολλά δωράκια. Πάρα πολλά δωράκια. Έχουμε διαγωνισμούς δηλαδή που τρέχουν εκεί πέρα. Έχουμε καθημερινό life update ή βλέπουμε νέα προϊόντα τα οποία μόλις κυκλοφόρησαν και μπορείτε κι εσείς να τους ρίξετε μια ματιά. Σας έχω βάλει κάπου από εδώ ή από εδώ. Πάντα με μπερδεύει όταν το βλέπω εκεί στην οθόνη. Και επίσης θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει και ο ήχος. Αν σας αρέσει ο νέος μας ήχος, γιατί δεν έχω κάνει πάλι καθιστό βίντεο από τότε που αγόρασα την καινούργια κάμερα και το καινούργιο μικρόφωνο, γιατί έχουμε και καινούργιο μικρόφωνο. Και επειδή σας είχε κουράσει λίγο ο προηγούμενος ήχος, είπα να πάρω μια νέα κάμερα και ένα νέο μικρόφωνο για να με ακούτε καλύτερα. Αυτά από εμένα, σας φιλώ. Και εννοείται, αν εσείς έχετε κάποιο tip να μας πείτε από κάτω στα σχόλια για τα μαλλιά, για πιο υγιή και λαμπερά και μακριά μαλλιά, εννοείται να μας το γράψετε από κάτω. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.